κάνανε. Θα σε βλέπουν και μετά το 2015 που θα το πιέζει τον Πάο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Πρόεδρο. Ζήτησα και εγώ αλλά και ο κύριος Σαββίδης να έχουμε μια συνάντηση. Πιστεύω αυτή θα γίνει σύντομα για να βρεθεί κάποια λύση. Εγώ είμαι θετικός στην ανανέωση και πιστεύω μετά την συνάντηση με τον κύριο Σαββίδη να βρεθεί μια λύση. Τι βάζεις ως προτεραιότητα για το μέλλον σου? Και ποδοσφαιρικά αλλά και για το συμβόλαιο. Τι έχεις πρώτο στο μυαλό? Κοίτα, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Η ομάδα ξέρει, όλοι στην ομάδα ξέρουν το τι αισθάνομαι για την ομάδα και πιστεύω μέσα στον επόμενο χρόνο αλλά και αν βρεθεί κάποια λύση για την ανανέωση, όσα χρόνια και αν είμαι στην ομάδα, να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο τίτλο και γενικά να έχουμε μια πολύ καλή πορεία. Επαγγελματικά, αν το δεις, τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου, αυτό λέω ως προτεραιότητα? Τι ω προτεραιότητα? Ως προτεραιότητα την προοπτική, την καριέρα, τους στόχους? Ως προοπτική έχω βάλει πάντα τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα περιμένω από τον ΠΑΟΚ. Και αν τυχόν δεν βρεθεί κάποια λύση, δεν θα είμαι ούτε ο πρώτος, αλλά ούτε και ο τελευταίος. Το γεγονός ότι πρώτη φορά η ανανέωσή σου καθυστερεί, ωστόσο, γιατί έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις, δείχνει κάτι, δείχνει ότι δεν σε έχουμε αντιμετωπίσει όπως θα άξιζε ένας παίκτης που έχει βάλει 50 γκολ σε 3 χρόνια, 60. Κοίτα, πίστευα ότι πριν τελειώσει η προηγούμενη χρονιά θα έχω ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Αυτές οι συζητήσεις δεν έγιναν. Μέσα στο καλοκαίρι ήμουν διακοπές. Είχε βγει ότι είχα ανανεώσει ήδη εγώ. Το μάθαινα από το ίντερνετ ότι είχα ανανεώσει. Και αυτό με πείραξε πολύ. Ότι βγήκαν και ποσά στη φόρα, στη δημοσιότητα, που δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή. Για παράδειγμα, ότι ο Κλάους θέλει τόσα, ο ΠΑΟΚ δίνει τόσα, δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Δεν πιστεύω να έχει γίνει για κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι που με πείραξε περισσότερο. Αφορά κυρίως το οικονομικό ή το project, αυτό που θέλω να συζητήσω με τον Σαββίδη. Και το λέω αυτό γιατί είναι δύσκολο, γιατί η περσινή χρονιά ήταν και δύσκολη και για σένα. Κάθε χρονιά στον ΠΑΟΚ είναι δύσκολη. Υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, αλλά έχω φτάσει σε μια ηλικία 26 χρονών που πρέπει να δω και εγώ το μέλλον μου. Και όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι με τη συζήτηση με τον κύριο Σαββίδη να βρεθεί μια λύση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν αφορά μόνο το οικονομικό. Γενικά, όχι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Κλάβη, πότε ήταν την πρώτη συζήτηση με τον Πρόεδρο? Πότε ήταν? Έχω βρεθεί δύο φορές. Τώρα, τι να σου πω, νομίζω ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, ή δύο-τρεις μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, η πρώτη. Και τον κύριο Σαββίδη προφανώς θέλει να τον δεις, γιατί θέλει να ζητήσετε κάτι περαιτέρω. Ναι, πιστεύω αυτό είναι ο μεγαλομέτοχος. Είναι καλύτερο να ζητάς με το μεγαλομέτοχο. Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Να είμαι και εγώ ευχαριστημένος, αλλά και η ομάδα. Κάθε χρόνο σε περιμένει μια σημαντική δυσκολία. Σε κάθε σεζόν που αγγίζει μια τέτοια. Όπως οι σημαντικές δυσκολίες ήταν τουλάχιστον δύο. Η μία έχει να κάνει με τον αποκλεισμό από τον τελικό, όταν δεν αγωνίστηκε στο κύπελλο. Η δεύτερη έχει να κάνει με την εθνική ομάδα περισσότερο. Όταν έγινε γνωστό ότι δεν θα πάω στο Μουντιάλ. Τα γεγονότα αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις? Και τι σου είμαι χαρούμενος που έχω την οικογένειά μου δίπλα μου. Αυτή με βοηθάει σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και για τον αποκλεισμό που δεν μπορούσα να αγωνιστώ στο κύπελο, που με πείραξε πάρα πολύ. Αλλά και για τον αποκλεισμό από την Εθνική. Για τον αποκλεισμό από την Εθνική ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει.
το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Πήρε την αποφασή του να με καλέσει στη Βραζιλία, δεκτή. Όπως είπα και πριν, είμαι 26 χρόνια, συνεχίζουμε, έχουμε χρόνια μπροστά. Πιστεύω να βρεθώ κάποια στιγμή σε κάποιο τέτοιο τουρνά. Να γυρίσω λίγο πίσω πάλι στο συμβόλαιο. Έτσι όπως το ακούω, και πες μου αν κάνω λάθος, είναι ότι συζητάω με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, δεν έχω βρει λύση, είμαι στα διέξοδο και πρέπει να μιλήσω με τον Σαββίδη για να μου λύσει στα διέξοδο. Αντιλαμβάνομαι κάτι λάθος? Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν βρέθηκε κάποια λύση με τον κύριο Βρύρα που μιλήσαμε. Και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο και για μένα και για την ομάδα να βρεθώ με τον μεγαλομέτοχο, τον κύριο Σαββίδη. Το ζήτησε και ο ίδιος, το ζήτησε και εγώ. Ξεκίνησε μια χρονιά τώρα την προετοιμασία είσαι με 14 παίκτες των Ακαδημιών. Επειδή ήσουν και πρωταγωνιστής σε δύσκολες στιγμές όσον αφορά σε αντιδράσεις του κόσμου, στο μυαλό σου περνάει καθόλου το ότι πάλι εγώ θα την πληρώσω? Εντάξει, δεν είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε τόσους πολλούς μικρούς στην ομάδα. Ήταν νομίζω και πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Δόνη. Κάθε αρχή και δύσκολη. Είτε έχεις αυτά τα παιδιά που είπες, που θέλουν υπομονή, δουλειά, στήριξη από τον κόσμο και όχι μόνο από τον κόσμο, και από εσάς και από εμάς, τη διοίκηση, από όλους. Προπονητής είναι αυτός που θα κρίνει ποιοι θα μείνουν στην ομάδα και ποιοι όχι. Γι' αυτό και τους έφερε, πιστεύω, όλους εδώ, να έχει μια ξεκάθαρη άποψη για τον καθένα. Αλλά όχι, δεν το βλέπω έτσι, γιατί άμα το έβλεπα έτσι δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Ότι πάλι εγώ θα την πληρώσω φέτος. Την έχω πληρώσει αρκετές φορές, οπότε εντάξει, έχω συνηθίσει. Για να δούμε μπροστά στο μέλλον, ίσως είναι σωστό να βρούμε και λίγο πίσω τι δεν πήγε καλά για να το διορθώσουμε. Έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα, σίγουρα δεν βγάλει συμπέρασμα. Στο μυαλό σου τι δεν πήγε καλά πέρυσι. Δεν είχε καλό ρόστερο πάω. Σκέψου ποιοι έχουν φύγει βέβαια. Δεν έκανε ομάδα, δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν έφερε κόσμο, δεν έφερε τύπους επιτυχίες. Και γιατί? Δεν είμαι αυτός που θα κρίνει γιατί η ομάδα, όπως το είπες, έφταγαν οι μεταγραφές, τι είπες, δεν είχε τύπες. Για το ρόστερ, ναι. Τι έφταξες? Εντάξει. Ξεκίνησε η χρονιά. Το πιο σημαντικό και άσχημο είναι ότι μείναμε γρήγορα πίσω από το πρωτάθλημα. Είχαμε μπροστά μας στόχο το κύπελο. Καταφέραμε, φτάσαμε στον τελικό και με την προσπάθεια τη δική μας, αλλά και με τη βοήθεια του κόσμου. Αλλά στο παιχνίδι του τελικού πιστεύω δεν φανήκαμε δυνατοί και αντάξει για να καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο. Γιατί φτάσαμε στον τελικό με πολύ κούραση, με πολύ υδρότα, πολύ πίεση. Αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποιο τίτλο το τρόπαιο. Και αυτό ήταν το άσχημο της περσινής χρονιάς. Δεν τη θεωρώ πετυχημένη. Για μένα κάθε χρονιά που περνάει και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει κάποιο τίτλο είναι αποτυχημένη. Προσωπικά για μένα. Δεδομένου του ότι φέτος αλλάζει ριζικά και πάλι η ομάδα, φύγανε 14-15 παίκτες, ίσως και κάτι ακόμα νεαροί να μην μείνουν στην ομάδα, μιλάμε για έναν νέο ΠΑΟΚ, παρότι θα υπάρχει ένας κορμός από πέρυσι. Ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι της νέας χρονιάς με τόσες αλλαγές και αν θα θεωρηθεί μια χρονιά αποτυχημένη, αν δεν μπορείς να πάρει ένα κύπελο όπως είπες, αλλά ενδεχομένως μπορείς να μπολιάσει κάποια από τα πολλά νέα παιδιά που βρίσκονται από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα. Εντάξει, όπως είπα και πριν, κάθε νέα αρχή είναι και δύσκολη. Υπάρχει νέος προπονητής, νέοι ποδοσφαιριστές. Ακόμα είναι νωρίς να βάλουμε στόχους. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το ρόστερ, όλη η ομάδα. Πριν 2 μέρες ήρθαν τα παιδιά από την Εθνική. Είναι νωρίς ακόμα για να βάζουμε στόχους. Πιστεύω ότι σημαντικό είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να μπουν στην ομάδα τα νέα τα παιδιά, όπως πριν χρόνια ήμουν εγώ.
πριν λίγα χρόνια είχα ανέβει και εγώ με άλλους 6-7 συμπαίκτες μου στην πρώτη ομάδα. Είναι δύσκολο για όλα τα παιδιά. Αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια του προπονητή, τη δική μας και ολωνών, να καταφέρουν κάποια παιδιά, μακάρι να τα καταφέρουν όλοι. Αλλά αυτό γίνεται σπάνια. Μακάρι κάποια παιδιά να μείνουν στην πρώτη ομάδα και να γίνουν από τα βασικά στελέχη. Θυμάσαι, Αβίδης, μετά το τέλος ενός αγώνα, νομίζω ότι ήταν με τον Ολυμπιακό έξω από την Τούπα. Ο Στέφανος Αθανασιάδης είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι το νόημα του ΠΑΟΚ. Την είχες ακούσει αυτή τη δηλώση. Ναι, ναι. Πώς την εισπράττεις και αν στην πράξη ο ίδιος ο ΠΑΟΚ φρόντισε να σε πείσει γι' αυτό. Γι' αυτή και μόνο τη δήλωση θέλω να βρεθώ μαζί του για να συζητήσω για το συμβόλαιο. Ξέρει και ο κύριος Σαββίδης ότι είμαι από το 1996 στην ομάδα, από 8 χρονών μέχρι σήμερα. Και γι' αυτόν τον λόγο θέλω να βρεθώ μαζί του, να συζητήσουμε. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια, σαν πρώτο στόχο όταν ξεκίνησα το ποδόσφαιρο ήταν αυτό. Να καταφέρω κάποια στιγμή να γίνω ένα από τα βασικά στελέχη αυτής της ομάδας. Το κατάφερα με πολλή δουλειά. Είχα σημαντικούς ανθρώπους, όπως είπα και πριν λίγο, την οικογένειά μου, το βασικότερο. Όταν έχεις την οικογένειά σου μαζί, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, όσες δυσκολίες και αν έρθουν μπροστά. Και πιστεύω να συνεχίσω να είμαι έτσι. Το ρόστερ είναι ένα ερωτηματικό. Το τι θα πούν, το αν θα φύγουν κάποιοι. Η ομάδα ξεκίνησε να δουλεύει. Είσαι μαζί της από το ξεκίνημα. Δεν θα μιλήσω για αυτό, αλλά γενικότερα σε πολύ έτσι απλή η αίσθησή σου για τη σεζόν που έχετε πιάνει. Ήταν μια δύσκολη σεζόν. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα είναι πολύ δύσκολη. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και στήριξη αυτήν την ομάδα. Τίποτα άλλο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για πέρυσι. Έχασες στο τελικό μου μία κάρτα. Στο πρωτάθλημα είδες πόσες κάρτες. 13. Πολλές. 13. Τις θεωρείς όλες δίκαιες. Είχες και εσύ ευθύνη σε αυτές τις κάρτες που πήρες. Ναι, σε μερικές φυσικά. Όταν κάνει κάποιο δυνατό μαρκάρισμα, αντιθλητικό, σίγουρα θα δεχτεί και την είναι κάρτα. Περισσότερο για αυτές που ήταν από διαμαρτυρία. Έχω φάει και κάρτα που δεν πρόλαβα να πω τίποτα στο διαιτή. Μόνο που έφτασα μπροστά, έφαγα κάρτα. Και εγώ και ο Αλέξης Τζιόλης. Μέσα στον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, δεχτήκαμε μια κάρτα. Εντάξει. Δεν ήταν άδικο να μην παίξει το τελικό μου. Εντάξει, ήταν, αλλά και την κάρτα που δέχτηκα στον ημιτελικό. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη δέχτηκα. Δεν υπάρχει στο μυαλό μου εικόνα το τι έγινε και δέχτηκα την κάρτα. Απλά γύρισα, είδα την κάρτα, του είπα του συγκεκριμένου διαιτή ότι μου στέρισε τον τελικό στο 95 από μια τέτοια κάρτα που δεν ήταν και κάτι, αν δεν κάνω λάθος δεν ήταν, δεν θυμάμαι και πολύ καλά πώς έγινε. Μου λέει και ο διαιτής εκεί τα δικά του, εντάξει, δέχτη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ως μέλος της οικογένειας και ως πιο κοντινός παίκτης της κερκίδας, τέλος πάντων, που νιώθει περισσότερο σε αυτό το ρόστερ. Αισθάνεται την ανάγκη όταν θα συναντηθεί τον Σαββίδη να του ζητήσει να σου μιλήσει για την προοπτική της ομάδας. Το βάρος ουσιαστικά που σου προκαλεί το περιβάλλον σου. Ναι. Να θέσει ο Σαββίδη 5 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε αυτήν την ομάδα. Σίγουρα θα μιλήσουμε για όλα. Για όλα, όχι μόνο για το συμβόλαιο. Γενικά για την ομάδα, το πώς σκέφτεται την ομάδα, πώς σκέφτομαι εγώ την ομάδα, τι βλέπω αυτά τα χρόνια που είμαι στην ομάδα. Ίσως ο κύριος Σαββίδης, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για την ομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πιστεύω ότι αν κάτσουμε να συζητήσουμε,
να βρεθεί και η λύση για, για την ανανέωση. Αλλά όπως σου είπα, δεν θα είναι μόνο για την ανανέωση η κουβέντα που θα κάνουμε. Πώς αντιμετωπίζεις πλέον το γεγονός ότι αν ο Θανασιάδης βάλει γκολ είναι καλός, αν χάσει αρκετές ευκαιρίες είναι ο πρώτος που θα κυνηγηθεί, γιατί το ζήσαμε ειδικά αυτή τη χρονιά πολύ έντονα, μέχρι τον Ιανουάριο, όχι απλά κριτική αλλά μεγάλη αμφισβήτηση, και από τον Ιανουάριο και μετά ο Θανασιάδης έγινε ήρωας. Είναι φυσιολογικό ή πλέον σε κουράζει? Όχι, είναι φυσιολογικό. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Ο επιθετικός όταν δεν βάζει γκολ δεν είναι καλός, είναι ντεφορμέ. Βγαίνει έξω, κάνει, ράνει, ξέρεις τα διάφορα. Όταν βάζεις γκολ είσαι προσωπής ο Θεός. Αυτό που γίνεται με όλους τους επιθετικούς, δεν είναι μόνο με εμένα. Έτσι να πιστεύω. Μιλήσεις για δύσκολη χρονιά που περιμένει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός σου και σε κάνει να βλέπεις ότι είναι μια δύσκολη χρονιά μπροστά? Βλέπω ότι μπήκα στα αποδυτήρια πριν 20 μέρες και ήμουνα λες και μπαίνα στα αποδυτήρια της K20. Δεν είναι κακό, αλλά σου λέω ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Έλειπαν τα παιδιά που είναι στην Εθνική, θα έρθουν παίχτες, θα μείνουν μερικά παιδιά από την K20 και πιστεύω να βγάλουμε ένα καλό σύνολο, μια καλή δεμένη ομάδα και να έχουμε μια καλή πορεία. Προσωπικά διακρίνω ότι είναι η πρώτη χρονιά που σε βλέπω τόσο πολύ σκασμένο. Σε αδικό, όχι σωματικά, ψυχολογικά, πίεση και οτιδήποτε άλλο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη. Το περσινό καλοκαίρι, η περσινή προετοιμασία ήταν η χειρότερη. Γιατί? Για όλα αυτά που είχαν γίνει. Τα play-off. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με τον κύριο Αναστασιάδη. Αυτό που μας έχει πει από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε όλοι μαζί είναι ότι πρέπει να γίνουμε ομάδα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο, να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Και είναι ένας προπονητής που ξέρει πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει ΠΑΟΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο και το τι συμβαίνει. Τα αποδυτήρια, το σημαντικότερο. Όταν έχεις υγεία αποδυτήρια, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πηγαίνεις, πιστεύω είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα. Όταν έχει, είναι δεμένα τα αποδυτήρια, είναι οι παίχτες, προπονητές, team, όλοι είναι μαζί. Όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί μέσα, να ξέρεις ότι φαίνεται πολύ μέσα στο γήπεδο. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Έχουμε συνηθίσει από τον Αναστασιάδη τα εντυπωσιακά γκολ με τη μία έπαυση. Το τελευταίο και από πέρυσι νομίζω βλέπουμε ότι προσπάθει να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Το δουλεύει, το προσπαθεί, το ζητάει ο προπονητής, ο περσινός, το ζητάει ο φετινός. Και αν μπορείς, επειδή είναι ίδιες περίπου πάνω κάτω, βέβαια, με διαφορά μερικό χρόνο, η περιπτώση δική σου με τον Κουλούρη, να μου πεις μερικά πράγματα για αυτόν. Πώς τον βλέπεις? Κάνω όσα μπορώ και όσα μου βγαίνουν μέσα στο γήπεδο για να κερδίζει η ομάδα. Άλλες φορές χρειάζεται μόνο και να είμαι στην περιοχή κοντά, να πετύχω κάποιο τέρμα. Άλλες φορές να βγω έξω από την περιοχή, να πάρω μπάλα, να ζητήσω. Είναι αναλόγως και το παιχνίδι. Αλλά αυτό που προσπαθώ εγώ είναι να κάνω όσο μπορώ περισσότερα μέσα στο γήπεδο και να καταφέρουμε βασικά όλοι μαζί να κερδίζει η ομάδα.
για τον Ευθύμη, μου θυμίζει όταν ξεκίνησα εγώ, όταν είχα ανέβει στην πρώτη ομάδα, τα γκολ που είχα βάλει τότε στη Λάρισα. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι αν συνεχίζει να δουλέψει έτσι όπως δουλεύει αυτόν τον καιρό που τον ξέρω, θα πάει πολύ μπροστά. Θα κάνει μια πολύ καλή καριέρα. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου φέτος δίδυμα εκτυπώνα μαζί στον ΠΑΟΚ? Ναι, από τη στιγμή που είναι στην ομάδα, από τώρα την προετοιμασία που ξεκινάει μαζί μας, πιθανόν μέσα σε κάποια παιχνίδια να παίξουμε και μαζί. Ο προπονητής μας που τα κρίνει ποιοι θα αγωνίζονται. Γιατί πιστεύεις ότι ό,τι και σαν να συμβαίνει στον ΠΑΟΚ είναι στα κόκκινα ό,τι και όχι λόγω Ολυμπιακού, είναι στα κόκκινα ό,τι... Πάντα τι συνέβαινε αυτό. Δεν, όχι τόσο πολύ. Τώρα δεν ξέρω, έτσι το βλέπα εγώ, ότι συνέβαινε κάθε χρονιά. Κάθε νέα χρονιά όλοι ήταν είχαν το άγχος, την πίεση, το τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, θέλει και λίγο υπομονή. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα που πιστεύω θέλουν το καλύτερο να γίνει σε αυτή την ομάδα. Και θα γίνει. Το θέμα είναι να υπάρχει υπομονή από όλους και να στηρίξουμε όλοι μαζί την ομάδα. Τι σου λέει το γεγονός ότι μέχρι στιγμή σε σύγκριση με πέρυσι έχουν μειωθεί πολύ τα διαρκεία και επίσης μια γνώμη δική σου για το ότι επιλέχθηκε φέτος στο κλίμα της σεζόν να υπάρχουν πολύ χαμηλοί τόνοι, χωρίς κόσμο στην προπόνηση, χωρίς πολλά λόγια, να είναι ένα διαφορετικό ξεκίνημα? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ για ποιο λόγο δεν υπήρχε κόσμο στην πρώτη προπόνηση. Ίσως έλειπαν πολλά παιδιά και ίσως γι' αυτό δεν έγινε η πρώτη προπόνηση. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Έτσι το να πιστεύω. Τώρα για τη διαρκεία πρέπει να πάρουμε για λίγο τι γίνεται στον κόσμο έξω γενικά. Τι υπάρχει κρίση, ο κόσμος είναι διστακτικός. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος και πιστεύω όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο για την κίνηση το διαρκείας. Από όλους αυτούς που έφυγαν από τον ΠΑΟΚ, που φύγανε πολύ φέτος, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι θα λείψει περισσότερο? Εντάξει, σίγουρα θα λείψουν τα παιδιά. Ο Λίνο που ήταν χρόνια στην ομάδα, είχε δεθεί με την ομάδα. Αλλά δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Γενικά θα λείψει το κάθε παιδί. Είχε το δικό του χαρακτήρα μέσα στο γήπεδο και μέσα στα αποδυτήρια. Με άλλους ζήσαμε περισσότερο, με άλλους λιγότερο. Πιστεύω θα λείψουν όλοι, αλλά άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Υπομονή. Ζητάς υπομονή και είναι λογικό. Αυτό όμως συμβαδίζει με το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια κάθε χρόνο 13-14 παίκτες φεύγουν, άλλοι τόσοι έρχονται. Πώς μπορεί να δεχτεί μια ομάδα που να φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο που η υπομονή θα γίνει πράξη? Δεν γνωρίζω. Είμαι ποδοσφαιριστής. Αυτά τα πράγματα τα γνωρίζουν άλλοι. Αλλά αυτό, σαν ποδοσφαιριστής, αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό: υπομονή. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, σίγουρα. Πέρσι πάλι είχαμε ξεκινήσει με ένα νέο προπονητή. Είχαν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Και όταν έρχονται και ονόματα ποδοσφαιριστών στην ομάδα, ίσως ο πήγης ανεβαίνει περισσότερο, θυσιασμός και από την ομάδα και από τον κόσμο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, όπως είπα και πριν, είναι όταν καταφέρεις να φτιάξεις ένα δυνατό σύνολο, τότε θα μπορείς να καταφέρεις πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ποια ήταν η αιτία? Δεν έχω, όχι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σκέψεις, συναισθήματα, καλή και ράγματα για ένα πρόσωπο που το έχεις μέχρι τότε με δίπλα σου σαν συμπαίκτη και πλέον το βλέπεις από εκεί προπονητή.
Εντάξει. Πιστεύω είμαι χαρούμενος που έχουμε, που καθόμουν στα αποδυτήρια δίπλα του. Έχω μάθει πολλά από το συγκεκριμένο. Θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάλι στα αποδυτήρια μέσα. Ναι, μεν από διαφορετικό πόστο, αλλά είναι πολύ κοντά με όλα τα παιδιά. Εμείς που το ζήσαμε και περισσότερο εξ' αποδοσφαιριστή, εντάξει, έχουμε μια άλλη σχέση, τα πειράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, και στους μικρούς και γενικά στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια. Κλείνουμε, Σάντο. Σάντος, Χάβος, Βόλωνη, Τόνις, λίγο Δεμιτζάκης, λίγο Γεωργιάδης, Στέφενς, Παράσχος. Παράσχος. Πολύ γνωρίζει τον Παράσχο. Και τώρα να σας πες μου. Βουκοτίτ. Βουκοτίτ, πρόλαβες. Ναι. Δουμητρέσκου. Δουμητρέο. Άρα και φρίκια. Πάμε ναι. Ξανά πέρα. Λίγο. Πες μου λίγο. ποιοι από αυτούς ήταν οι πιο σημαντικοί προπονητές που δούλεψε μαζί και πες μου, είναι λογικό σε όλα αυτά τα χρόνια να έχουν αλλάξει ιδίως τα τελευταία χρόνια μετά σαν τους τόσο πολλούς προπονητές? Η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει πολλούς προπονητές. Δεν μπορώ να θυμηθώ για όλους κάτι. Αλλά αυτό που έχω πει και σε άλλη συνέντευξη είναι ότι όταν είχα πρωτοξεκινήσει, δούλεψα με τον κύριο Σάντος. Ήταν για μένα κάτι ξεχωριστό, γιατί ο τρόπος λειτουργίας που είχε στην ομάδα και οι προπονήσεις ήταν πολύ δυνατές. Τότε είχα ανέβει εγώ από τη β' ομάδα και μου είχε φανεί βουνό η προπόνηση. Με τον κύριο Δόνη είχαμε καλές και σχέσεις, αλλά πιστεύω ότι είχε ξεκινήσει εκείνη η χρονιά, θυμάμαι καλά, λίγο άσχημα με τον αποκλεισμό από το Europa. Αλλά από τον καθένα έχω πάρει τα θετικά, τα αρνητικά δεν θέλω να τα κρατάω στο μυαλό μου. Τον κάθε προπονητή παίρνει τα θετικά. Εγώ προσωπικά. Πολλές αλλαγές. Όταν κάποια ομάδα δεν καταφέρει να πετυχαίνει στόχους, σίγουρα θα αλλάζουν προπονητές, γιατί είναι δύσκολο να διώξεις 20 ποδοσφαιριστές και να κρατήσεις μόνο τον προπονητή. Ίσως είναι αυτοί που την πληρώνουν στο τέλος.